Γεια σας φίλοι μου, λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα ήθελα να σας δείξω πώς μπορείτε να κατεβάσετε το Far Cry 4 για τον υπολογιστή. Θα χρειαστείτε τρία links τα οποία θα τα έχω κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Το πρώτο είναι το mTorrent, το οποίο για να το κατεβάσουμε θα πάμε εδώ πέρα που λέει Download Now, θα πατήσουμε και θα το κάνουμε αποθήκη σε αρχή και μετά εγκατάσταση. Μόλις τελειώσουμε από τη διαδικασία αυτή, δηλαδή κατέβασμα και εγκατάσταση του mTorrent, περνάμε στο demo του στο Lite, κατεβαίνουμε εδώ κάτω που λέει Download, πατάμε εδώ πέρα. Πατάμε και εδώ πέρα που λέει Download, το κατεβάζουμε και το κάνουμε εγκατάσταση. Αφού τελειώσουμε από την εγκατάσταση, το κατεβάζουμε και την εγκατάσταση του mTorrent και του demo του Lite, τότε αυτομάτως θα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε και το Far Cry 4. Για να το κατεβάσουμε το Far Cry 4, μπορούμε πρώτα να δούμε τα system requirements που μας έχει εδώ πέρα, που είναι τα minimum και τα recommended, δηλαδή τα χαμηλότερα και τα προτινόμενα. Μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες μέσα από το παιχνίδι, μπορούμε να δούμε και ένα gameplay, ένα trailer δηλαδή, και κάποιες πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι. Τώρα, για να κατεβάσουμε το παιχνίδι, θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Description και εδώ πέρα που λέει Far Cry 4 V1.4 Reloaded. Πατάμε πάνω εδώ πέρα που έχει τα γράμματα. Πατώντας εδώ πέρα. Όχι, με συγχωρείτε. Θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Torrent. Όχι, εδώ πέρα γιατί είναι το update. Εδώ πέρα που λέει Torrent, πατάμε στα γράμματα. Μας βάζει σε μια νέα σελίδα. Περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να μας ανοίξει ένα παραθυράκι εδώ κάτω, το οποίο δεν υπάρχει πλέον το torrent. Εδώ πέρα που μας λέει, μόλις μας βάλει σε αυτή την πρώτη σελίδα, να σας ξαναδείξω μια φορίτσα. Εδώ πέρα που λέει torrent, πατάμε στα προγράμματα, περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Θα μας βγάλει λογικά error ότι δεν υπάρχει πλέον το link. Και θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει Or you can use magnet link. Πατάμε εδώ πέρα και το ανοίγουμε με το mTorrent. Άμα δεν μας το έχει έτοιμο, πατάμε και επιλέγουμε το mTorrent. Πατάμε OK και το κατεβάζουμε. Πατάμε εδώ και το κατεβάζουμε. Το παιχνίδι είναι αρκετά μεγάλο. Θα κάνει καμιά μέρα σίγουρα να κατέβει. Είναι 26 GB. Μόλις κατέβει, θα πάμε στις λήψεις μας. Εδώ. Θα μπούμε στο φάκελο που λέει Far Cry 4 Skindro. Είναι αυτό εδώ το αρχείο. Στο αρχείο που λέει SR Far Cry 4, πατάμε δεξί κλικ άνοιγμα με Diamond to Slide ή Pyrazo. Εγώ το ανοίγω με το Diamond to Slide, ας πούμε. Πατάμε εδώ πέρα, το ανοίγουμε. Θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει εκτέλεση setup.exe. Και μόλις τελειώσει η εγκατάσταση, για να περάσουμε το crack, θα πάμε έναρξη υπολογιστής. Και εδώ πέρα μας έχει το εικονίδιο, πατάμε άνοιγμα, δεξί κλικ άνοιγμα, Skindro, παίρνουμε αυτά τα τρία αρχεία που μας λέει, αντιγραφή, και πάμε στο μέρος που έχουμε κάνει εγκατάσταση στο παιχνίδι. Συνήθως είναι τοπικό σκοσέ, αρχεία εφαρμογών 86 και λέει εδώ μέσα Far Cry 4. Μπαίνουμε εκεί μέσα και το κάνουμε επικόλυση, αντιγραφή και αντικατάσταση, όποια αρχεία ζητηθούν. Εγώ το έχω βάλει τοπικό σκοσέ, Far Cry 4, και εδώ πέρα μέσα, όχι με συγχωρείτε, είναι εδώ, ή δεν είναι εδώ. Είναι, θα μπείτε με στο φάκελο που λέει Bean και εδώ πέρα θα τα κάνετε επικόλυση. Πατάτε επικόλυση εδώ πέρα, αντιγραφή και την κατάσταση όπου ζητηθεί και κάνετε εγκατάσταση το παιχνίδι. Πάμε άλλη μία να δείξουμε πώς μπαίνει το crack. Αφού κάνουμε εγκατάσταση το παιχνίδι, πηγαίνουμε υπολογιστής, δεξικλείο εδώ πέρα άνοιγμα, Skindro, αντιγραφή αυτά τα τρία αρχεία, πηγαίνουμε στο μέρος που έχουμε κάνει εγκατάσταση το παιχνίδι. Συνήθως είναι αρχεία εφαρμογών, τυπικό δίσκο σε αρχεία εφαρμογών 86. Εγώ το έχω κάνει εδώ πέρα. Far Cry 4. Μέσα στο bin το φάκελο. Προσοχή, μέσα στο bin το φάκελο. Επικόλυση εδώ πέρα. Αντιγραφή και αντικατάσταση όπου ζητηθεί. Και μετά θα μας εμφανίσει στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο το οποίο θα μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Λοιπόν, τώρα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το παιχνίδι. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει, θα ήθελα να μου γράψετε ένα σχόλιο από κάτω. Επίσης, αν σας ζητήσει κάποια DLL, θα πρέπει να κατεβάσετε τα DLL και ώστε να τα βάλω στο φάκελο του παιχνιδιού. Αυτά. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.